τον κατευνασμό της. Ελπίζουν και οι Αμερικανοί πολύ σε αυτή την συνάντηση. Ελπίζουν οι Αμερικανοί, υπάρχουν σενάρια ότι είναι απεσταλμένος με τις ευλογίες των Αμερικανών. Υπάρχουν πολλά σενάρια που παίζονται και που φυσικά κανείς δεν μπορεί να ξέρει παρά μόνο οι ίδιοι. Mm-hmm. Τώρα, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει από την πλευρά των Σέρβων. Με, πιστεύω, πάρα πολύ έντονο ελληνικό χρώμα. Η συγκέντρωση αυτή θα γίνει αύριο, Τετάρτη. Mm-hmm. Αύριο για εσάς λέει Τετάρτη, εδώ ακόμα είναι Δευτέρα βράδυ, δεν έχει ξημερώσει Τρίτη. Και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύς κόσμος. Στην πρώτη συγκέντρωση, mm-hmm. πριν από δύο μέρες, είχε 7.000 Σέρβους και περίπου 200 αντιδιαδηλωτές αλβανόφωνους. Ενώ επίσης να αναφέρουμε σήμερα βέβαια ότι έγινε και συγκέντρωση των αλβανοφώνων, οι οποίοι φώναξαν διάφορα συνθήματα, ήταν γύρω στους 2.000 που συγκεντρώθηκαν στο Μανχάταν, χωρίς να υπάρχει αντιδιαδήλωση από την πλευρά των Σέρβων. Μάλιστα. Ένα άλλο στοιχείο να αναφέρουμε είναι και οι δηλώσεις που έκανε ο James Rubin, ο γνωστός εκπρόσωπος του State Department, ναι. ο οποίος μίλησε και πάλι για εγκλήματα πολέμου, για γενοκτονία στην Σερβία σε βάρος των αλβανοφώνων, ενώ επίσης επέριψε ανοιχτά ευθύνη. Ναι, ευθύνη ανοιχτά για τις προηγούμενες πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή, στην Ιγκοσλαβία, στην Κροατία και την Βοσνία, επέριψε όλες τις ευθύνες στον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Θα ζητήσουμε εμείς, λέει, σαν Αμερικανοί, να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο και να δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου και έτσι, προσέξατε το σημείο, μπορεί να αλλάξει ο εσωτερικός πολιτικός χάρτης στη Σερβία. Δηλαδή, το άμεσο ενδιαφέρον των Αμερικανών είναι για το πώς θα αλλάξει η εσωτερική πολιτική κατάσταση Μες. Στη Σερβία, ίσως για να έχουν κάποιον άνθρωπο δικό τους ελεγχόμενο. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει. Ευχαριστώ πολύ το συνάδελφο. Και αυτή την παρουσιάζουν και ήδη ορθά κοφτά. Δεν έχουν χωρίς με κανένα ενδιασμό. Δηλαδή, τα λένε στα ίσα αυτά, όπως τα αναφέρουμε. Απροκάλυπτα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για μια ακόμη φορά. Ο συνάδελφος Νίκος Αγγελίδης από την πρωινή και την τηλεόραση του Interface. Περνάμε σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.